Είμαστε στο θέατρο του Δάνη Κατρανίδη, το Πολυθέατρο, όπου κάνουμε τις πρόβες μας για τον αέρα του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη. Ο αέρας του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη είναι ένα νέο ελληνικό έργο. Γράφτηκε πριν 2 ή 3 χρόνια, ίσως και πιο νωρίς, πάντως είναι η πρώτη του παρουσίαση στο θέατρο. Πρόκειται για μια κωμωδία, έτσι τουλάχιστον προδιαγράφεται από το συγγραφέα, για δύο γυναίκες, δύο αδελφές με τα ονόματα Έντα και Νόρα, υψενικής προέλευσης ονόματα, τα οποία καθόλου δεν προδιαθέτουν για κωμωδία. Πρόκειται για μια απλή οικογενειακή ιστορία, όπου δύο γυναίκες στην ουσία αλληλοσφάζονται με το βαμβάκι. Στο κέντρο υπάρχουν οι κληρονομικές διεκδικήσεις, τα θέματα δηλαδή που προκύπτουν μετά το θάνατο του μικρού αδερφού και την ανέβρεση μιας διαθήκης που ανατρέπει όλα εκείνα που πίστευαν οι δύο γυναίκες σε σχέση με τα κληρονομικά τους δικαιώματα πάνω στην περιουσία του, που δεν είναι άλλη από μία σειρά πινάκων που ήρθαν στην κατοχή του μετά το θάνατο ενός αγαπημένου δικού του προσώπου. Πρόκειται για πίνακες οι οποίοι εκτιμώνται ως πολύτιμοι, αλλά αναρωτιέται κανείς αν αυτοί οι πίνακες είναι όντως έτσι ή αν η εποχή τους έχει κάνει να φαίνονται πολύτιμοι και σύντομα μπορεί να χάσουν την αξία τους. Επομένως, το πράγμα κατεπήγει. Πρέπει να λυθεί δηλαδή το θέμα μεταξύ των δύο αδελφών πολύ σύντομα. Η παράστασή μας έχει έναν πολύ όμορφο πίνακα που τον έχει φτιάξει ο Άγγελος Παπαδημητρίου ειδικά για την παράσταση. Δύο πολύ σπουδαίες ηθοποιούς, τη Ράνια Οικονομίδου και τη Ρένη Πιτακή, οι οποίες συναντιούνται πρώτη φορά στη σκηνή. Είναι πολύ συγκινητική στιγμή θεατρικά, έχει δηλαδή μια ειδική φόρτιση και αυτό το αντιλαμβανόμαστε ακόμη και στην πρόβα. Ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο συναντιούνται οι δυο τους έχει πάρα πολύ μεγάλη ουσία από αυτό που λέμε θέατρο, μεγάλη χαρά, μεγάλη χάρη, σπουδαία διαθεσιμότητα στην ώρα της πρόβας και πολύ ισότιμες σχέσεις από αυτές που σου εξασφαλίζουν οι καλλιτέχνες αυτού του αναστήματος. Είναι πολύ χαριτωμένες στον τρόπο που εργάζονται και νομίζω ότι αυτή θα είναι και όλη η λάμψη της παράστασης και η ελαφρότητά της. Είναι μια παράσταση που συνομιλεί με τη θεατρικότητα, δεν ακουμπάει στο ρεαλισμό. Ακουμπάει πολύ συχνά στο παράλογο που έχουν οι ανθρώπινες σχέσεις όταν κανείς ενώ εμπλέκεται μπορεί να πάρει για μια στιγμή μια απόσταση και να κοιτάξει τον εαυτό του απ' έξω και να του φανεί γελίος. Τα σκηνικά και τα κοστούμια κάνει η Εύα Μανιδάκη. Η μουσική της παράστασης είναι του Γιώργου Πούλιου. Η παράσταση ξεκινάει στις 21 Οκτωβρίου στο Πολυθέατρο. Και νομίζω ότι θα είναι μια ευχάριστη εμπειρία για τους ανθρώπους που θα έρθουν να τη δουν. Εύχομαι να είναι έτσι, τουλάχιστον για μας είναι.